Νίκος Σιγλίδης από το The Silent Rage. Είμαστε στο Music House Studio στο Κορδαλό. Αυτή τη στιγμή η μπάντα βρίσκεται πρώτη πλέον από την αυριανή εμφάνιση με τους Primal Fear και τον Gazdi, καθώς επίσης και τους Terra Incognita. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για το αυριανό show. Η επερχόμενη εμφάνισή μας μετά ακολουθούν οι Distraction τον Φεβρουάριο στο Fix Factor of Sound, παρέα με τους Murder Angels από τη Λάρισα. Αλλαγές στη σύνθεση της μπάντας υπήρξαν τον Ιανουάριο του 2018 στην ουσία. Είχαν αποχωρήσει ο τότε τραγουδιστής και γιθαρίστας ο Στίβ Βερνάρντο και ο Κώστας Κρύβος αντίστοιχα. Στη θέση τους ήρθαν ο Μιχάλης Ιρνακάκης και ο Νίκος Αρμπάνης. Ο Νίκος ήταν μια επιλογή που ήρθε από τον Βασίλη Σταύρο το Τσιλβαράκο, ο οποίος γνωριζόταν μαζί από καιρό. Ο Μιχάλης ήταν φίλος, ο οποίος ήρθε στην πορεία και έδειξε ενδιαφέρον ανάμεσα όταν ψάχναμε τραγουδιστή και τελικά, όπως λέμε και στην κοινή ρητό, το γλυκό έδεσε. Ο Σαρμπάνης ήταν πρώην μέλος των Damned Creed. Νομίζω ότι κιθαριστικά το παίξιμο και των δύο μας έχει δέσει αρμονικά. Συμβαδίζουμε και οι δύο. Από εκεί πέρα, όσον αφορά τον Μιχάλη, ο Μιχάλης έχει κάνει τη δική του πορεία στον χώρο, ξεκινώντας από τη δική του μπάντα του Event Horizon X, από το Ηράκλειο της Κρήτης. Μετακομίζοντας λοιπόν στο Γκέτεμπορκ της Σουηδίας, όπου τη διαμένει πλέον μόνιμα, είχε αποτελέσει μέλος των R8. Από τους οποίους έχει αποχωρήσει εδώ και κάπως το διάστημα. Συμμετείχε στους Dragon Riders, συμμετείχε στους Revile. Γενικότερα ένας τραγουδιστής που έχει μια πορεία, όπως είπα και πριν, την οποία μπορεί κάποιος εύκολα να αναζητήσει την ακούση. Τη δεδομένη χρονική στιγμή η μπάντα βρίσκεται στο στούντιο και κάνει την προπαραγωγή του επόμενου δίσκου που θα αποτελέσει τον διάδοχο του Deadless Course του 2016. Ήδη έχουν γραφτεί αρκετά κομμάτια και δίνουμε απλά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή την τελευταία τους μορφή. Διαφορές σε σχέση με τον Deadly Scorch. Νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος για να ανακαλύψει κανείς τις διαφορές ανάμεσα στα δύο άλμπουμ, όταν αυτά θα βγουν, θα είναι να το ακούσει. Για εμάς πιστεύουμε ότι είναι απλά η επόμενη σειρά, δηλαδή όπως θα ακουγόταν το Deadly Scorch και η φυσική του εξέλιξη. Βέβαια, ελπίζω να το ακούσετε, όταν το ακούσετε να μας πείτε και εσείς την άποψή σας. Πάντω
ότι είναι πολύ δύσκολο το να κάτσεις να οριοθετήσεις πώς θες να φτιάξεις το παιδί σου. Δηλαδή, από εκεί και πέρα, πώς θα το βαθμολογούσα εγώ ως συντάκτης. Είναι πολύ δύσκολο, δεν θα μπορούσα να πω. Απλά θα πω ότι είναι μια για μένα αρκετά καλή δουλειά. Αλλά αφήνω τους άλλους να το κρίνουν. Δεν υπάρχει αντικειμενικότητα σε αυτό το πράγμα. Περαιτέρω ζωντανές εμφανίσεις αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι στο μυαλό μας. Από εκεί και πέρα, ό,τι έρθει, καλώς σας έρθει. Εμείς εδώ είμαστε και ελπίζουμε να σας δούμε σε κάποια από τις επερχόμενες συναυλίες μας. Κοίταξε, ξεκινώντας την πάντα πρωταρχικά τον Φλεβάρι του 2006, ήθελα να παίξω ένα heavy power κράμα. Βέβαια με την πάροδο των χρόνων όλα αυτά τα χρόνια, έχει αλλάξει γενικά το ύφος μας. Δηλαδή δεν έχει καμία σχέση τα γενοφάσκια με το τι λέμε για 2019. Το καλύτερο είναι να έρθει να ακούσει κάποιος ένα live που ίσως παίξουμε και κάποιο νέο κομμάτι. Οπότε θα το δείτε εκεί πέρα. Προσωπικές επιρροές πάντα ήταν μια δύσκολη ερώτηση. Θα μπορούσα να πω σίγουρα ο άνθρωπος ο οποίος φταίει που έπιασα τη κιθάρα στα χέρια μου είναι ο Άντρας Σμιθ. Από εκεί πέρα επιρροές. Παιχτικά υπάρχουν πάρα πολλοί καλλιτέχνες που με έχουν επηρεάσει. Ξεκινώντας από τον Ράφαελ Πίτερκουντ, τον Άγκρα ή τον δικό μας Γκάζτζι, ο οποίος σε πολλά παίξηματα έχει παίξει μεγάλο ρόλο. Η λίστα είναι ατελείωτη, δεν μπορώ να κάτσω να τελειώσω. Δηλαδή τώρα πρέπει να με πιάνει σε εξαπίνηση. Σημαντικότερο είναι ότι απλά ήταν μουσικές διαφορές. Δεν ήταν κάτι περαιτέρω. Δηλαδή δεν μπορούσαν να συνενέσουν και να κάνουν αυτό που εγώ είχα στο κεφάλι μου. Όλα αυτά ούτως ή άλλως έχουν να κάνουν με το τι προτεραιότητες βάζει κάποιος. Δηλαδή για κάποιον μουσική μπορεί να ήταν κάτι το παραδικό ή απλά να μην κολλούσαν τα χνότα μας. Εγώ εκεί πέρα το πω. Αυτό είναι μια πολύ ωραία ερώτηση. Υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι θα ήθελα να συνεργαστώ, βέβαια είναι πια στα όνειρα. Δηλαδή το να συνεργαστείς τώρα με έναν μουσικό π.χ. του Βελινικού, του Τομπία Ζάμετ, θα ήταν το καλύτερο τώρα από εκεί πέρα. Oh.
σίγουρα ο δρόμος είναι πολλές φορές μοναχικός και απλά βρίσκεις στους ανθρώπους να μοιραστούν το όραμά σου μαζί σου. Το σημαντικότερο της υπόθεσης είναι ότι υπάρχει θέληση, υπάρχει μουσική, γουστάρουμε να παίζουμε μαζί και προχωράμε. Το τρένο τρέχει και απλά όποιος μπορεί παραμένει πάνω.